πολύ όμορφη στιγμή. Με δεδομένο μάλιστα ότι ξεκινάει και μας ζητήσαν να καλύψουμε το συλλαλητήριο από το δελτίο ειδήσεων. Συγκινητικό καταρχήν. Το ξεκινάς πάλι και κάνεις ένα νέο ξεκίνημα και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι, εδώ τυχαίνει εγώ να είμαι μόνος και είναι άσχημη μοναξιά, αλλά μιλώντας και με τα παιδιά από την Αίρα στην Μυτιλήνη, ΕΡΤ και από Αιγαίο όπως θα λέγεται και από τα κεντρικά κάτω, είναι ένα πάρα πολύ θετικό κλίμα και ένα νέο ξεκίνημα με, πραγματικά με ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσουμε και εδώ, ξεπερνώντας προβλήματα και καλύπτοντας τα ρεπορτάζ τα τοπικά όπως κάναμε και πριν. Σε αυτά τα δύο χρόνια αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς δεν το ζούσαμε τόσο έντονα εδώ, αλλά όπου υπήρχε σταθμός στη ΣΕΡΑ, οι άνθρωποι αυτοί δούλευαν, δηλαδή ήταν συνέχεια εκεί. Εγώ μπορεί να έστελνα μια ανταπόκριση και να έλεγα τις ειδήσεις της ημέρας, αλλά ήδη κρατήσαν ζωντανά όλο αυτό το θέμα και ειδικά στην παραμεθόρα ήταν νομίζω πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ήταν εδώ πάρα πολύ καλά και ελπίζω να πάνε καλά.